η μουσική υπόκρουση επιλέχθηκε εσκεμένα, δηλαδή είναι ένα κορίτσι ας πούμε άγριο, είναι ένα κορίτσι ατίθασο, είναι ένα κορίτσι που δεν γκολώνει, να το πω έτσι, δεν ξέρω. Εσείς θα μας πείτε. Κυρίες και κύριοι, Μαρία Κωνσταντάκη. Μια πασαρέλα παρακαλώ. Είναι όλα ψέματα αυτά που είπες. Γιατί, δεν είσαι ατίθαση. Όχι. Είμαι... Είσαι συντηρητική. Ναι. Σεμνή. Κυρίως. Σε ποια τα λες αυτά, κούκλα μου. Έχουμε κάνει και σύριαλ μαζί. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Μεγάλη επιτυχία. Είχε, Πάμε κανένα παιδάκι. Βλέπω βαριέσαι, δεν θες να κάνεις. Όχι τώρα, το πρωί έχω ξυπνήσει και 5.30 ώρα. Τι ώρα ξυπνήσεις. Γιατί. Γιατί κάνω, πάω στο ραδιόφωνο. Τι ώρα κάνεις ραδιόφωνο. 6.30 με 10. 6.30 ξυπνάς εσύ τόσο πουρνό. Κοίτα να δεις, δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί. Με τα χρόνια. Νομίζω ότι είναι ωραία, είναι ωραία να ξυπνάς το πρωί. Αυτό δηλαδή που μας λέγανε οι μάνες μας, ξύπνα γιατί θα χάσει τη μέρα. Τώρα το ακούω. Ναι, αλλά όταν μεγαλώνουμε δεν κοιμόμαστε πολύ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Το βλέπω και από μένα δηλαδή. Αυτό σου λέω. Μεγαλώνοντας ξυπνάμε πιο νωρίς. Αυτό σου λέω. Πολύ πιο ευχάριστα. Όταν είσαι νέος. Ναι, παιδί μου, ξενυχτάς. Δεν δίνει σημασία. 6.30 στον Ίζη, και πολλές ώρες δεν σημαίνει. 6.30 με 10 με το Στάθη Χριστοφορίδη 97,2. Easy breakfast. Και τι λες το πρωί. Τι να λέω, αυτά που λέω και το βράδυ. Με αναστεναγμό όλα αυτά. τα ίδια λες βράδυ πρωί. Καλέ, τι νομίζεις, ότι έχω ρεπερτόριο. Gossip κάνετε, gossip. Όχι, δεν κάνουμε τέτοια. Κοίτα να δεις, ο Easy 97,2 είναι, φαντάσου το μόνο του σταθμού, είναι ο σταθμός που σε χαλαρώνει. Ναι. Έχει ένα ενήλικο κοινό, οπότε πιάνουμε από επικαιρότητα, μέχρι έτσι και καμιά χαζοείδηση του εξωτερικού, αλλά όχι, gossip δεν πιάνουμε. Μάλιστα. Άρα δεν είσαι ενήμερη, γιατί ήθελα να σου βάλω gossip εδώ να σχολιάσω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το γκόσυπ ούτως ή άλλως στην Ελλάδα είναι. Άμα το δεις εκείνη την ώρα, το έχεις δίκιο. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει και καμιά προϊστορία από πίσω, καταλαβαίνεις αμέσως. Σωστό. Ωραία η αλλαγή του μαλλιού σου με τη φρατζούλα και που το ξάνθινες λίγο. Έφυγε από το κόκκινο. Από το κόκκινο ήθελα να φύγω 100%. Τώρα έχει ανοίξει πολύ. Θέλω καστανό. Ένα καστανό. Θέλω ένα γλυκό, ήσυχο καστανό. Μ' αρέσει και εγώ. Ήσυχη γλυκιά κι εγώ. Είσαι εσύ, ήσυχη γλυκιά και καστανή. Ναι, έχεις πρόβλημα. Ναι. Δεν είσαι ήσυχη και καστανή να πα να τα πει. Είμαι καστανή. Το φυσικό μου είναι καστανό. Είμαι καστανή. Παιδιά, τέτοια προσωπικότητα, το τι γέλιο κάναμε στα γυρίσματα με τη Μαρία, το έχετε καταλάβει νομίζω, γιατί οι ρόλοι που παίζεις θεωρείς ότι σου μοιάζουνε. Σου δίνουν ρόλους που είναι κοντά σε σένα, γιατί εγώ αυτή την αίσθηση έχω, όχι. Κοίτα να δεις, έτσι κι αλλιώς επειδή έχω κάνει κυρίως κωμωδία, είναι όλα τσιμπημένα στην κωμωδία, το ξέρεις κι εσύ. Νομίζω ότι ο καθένας μου βάζει και λίγα και στοιχεία της προσωπικότητάς του. Αν με ρώταγε σε μένα, σαν Μπέτη, τι θα έδινε στην Κωνσταντάκη, εγώ θα ήθελα να σου δώσω δράμα βαρύ και ασήκωτο. Και εγώ δράμα βαρύ και ασήκωτο. Γιατί και είναι τρομερή πρόκληση και θεωρώ ότι θα είσαι καταπληκτική. Είμαι σίγουρη. Είμαι καλή. Πριν από 2 χρόνια, λίγο πριν τον κορονοϊό, που είχαμε κάνει το Love Notes στο θέατρο του Νέου Κόσμου, που ήταν μια μαύρη κωμωδία, αλλά που κάποια στιγμή με το Θύμιο Κούκιο στη σκηνοθεσία τη Θοδόρα Καπράλου και είχε γυρίσει και το πράγμα τούμπα και ήταν full δραματικό, νομίζω ότι το είχα πάει μια χαρά. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι υπόλοιποι 10 θέατες που το είδαν. Όχι, φαντάζομαι. Ήταν sold out η παράσταση στο θέατρο του Νέου Κόσμου, βέβαια στο κάτω. Έχουμε ένα βιντάκι εμείς ετοιμάσει για σένα να σε δούμε σε διάφορες ωραίες σου στιγμές. Τα βαριά τα πάντα. Όχι, τα φοβάμαι. Γιατί τα φοβάσαι, τι φοβάσαι να δούμε το βιντάκι και θα σου πω γιατί τα φοβάμαι. Έχεις κάνει τίποτα, καμιά αλλαγή και δεν θα τη δείξεις, τι φοβάσαι δηλαδή. Όχι, τι αποσπάσματα έχετε πάρει από έργα. Από πού, δεν ξέρω. Κάτι ετοιμάσατε. Και θα σας αγαπώ μέχρι να λιώσουν οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο. Μέχρι να καταργηθεί η βαρύτητα στη γη, μέχρι να ταιριάξει ο υδροχός με το σκορπιό, μέχρι να τα φτιάξουν οι σκύλοι με τις γάδες και μέχρι να γεμίσει ο ουρανός υπτάμενους ελέφαντες. Θέλω να είσαι ο άντρας που πέρασε από φωτιά και τσεκούρι και στάθηκε στα πόδια του. Ο άντρας που τον ορίμασαν οι δυσκολίες της ζωής. Επιτέλους, έχω κι εγώ μία αδερφή. Εγώ έχω πάει στον Ελαιώνα. Και τι έπαθες. Σε έφαγε μου χρήτσε καδάκος. Στον Ελαιώνα στη Θήβα. Ψήρου. Φυλακή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι και τώρα φεύγετε. Τι δεν καταλαβαίνεις, Ρταρά, θέλω να μείνω μόνιμη με τον Ανδρέα. Φύγετε. Κανονικά πρέπει να το έχετε σκεφτεί από μόνοι σας, εμένα, περιμένετε. Συγγνώμη, ρε Μαριλένα. Αντί να κάνετε ένα τραπέζι στους φίλους σας που σας βοήθησαν, εσείς αμέσως να το ρίξετε στο φίκι-φίκι. Θα πεθάνω. Θέλει να πεθάνω. Δεν σταματάς στο θέατρο. Να σου πω. Υπομονή. Άμα φύγεις από αυτή την πόρτα για μένα, είσαι πεθαμένη. Στην κηδεία δεν θέλω, Στεφάνη. Δώσε κάτι στοχούς! Πιάνω συνέχεια τον εαυτό μου να λέει ατάκες της μαμάς. Μισό λεπτό, αγάπη μου, να σε δω στο φως. Μισό λεπτό. Έχεις δίκιο, ίδια είσαι.
Καλά, μου φύγε το σαγόνι. Ερωτεύτηκα φουλ. Κούκλι και οι δύο. Καλά, άμα μου την παίζουν και οι δύο ταυτόχρονα, θα έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν θα ξέρω ποιο να διαλέξω. Να... Γιατί τι, δεν θα μπορείτε να βγείτε έξω να ψωνίσετε. Α, καλά, δεν έχετε καταλάβει τίποτα από τι λέω, ε. Σας είπα, σας το ξαναλέω, θα πεθάνουμε όλοι. Μα τι ωραίο ποτπουρί ήταν αυτό. Τι ωραίο. Είδες. Και, ναι. Και δεν έχεις και παράπονο. Σε δείξαμε σε όλες τις αλλαγές του μαλλιού. Κοντό, ναι. Μακρύ, σκούρο, κόκκινο. Ε? Ναι, μα γιατί είναι και από τα πρώτα. Είχε και επεισόδιο από τις Θανάσιμες Πεθερές. Που ήταν το πρώτο που είχα κάνει με την κυρία Μάρθα Καραγιάννη. Πολύ, πολύ ωραία. Πιάσαμε από μικρούλα και σε φέραμε στο τώρα. Ναι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Τώρα μεγάλωσες, να τα λέμε. Όχι, τώρα μεγάλωσα. Γενικώς. Μου δίνεις την αίσθηση ότι είσαι μια γυναίκα που γουστάρεις λίγο να προκαλείς. Σου αρέσει αυτό ή όχι? Το κάνεις αθελά σου επειδή είσαι έτσι ανοιχτή, ας πούμε. Όχι, δεν γουστάρω να προκαλώ. Απλά αυτά που θεωρώ εγώ δεδομένα και αυτονόητα, ξαφνικά είναι μέσα στο φάσμα, ας πούμε, ενός συντηρητισμού που δεν υφίσταται στην πραγματικότητα. Γιατί άμα δεις τι κυκλοφορεί στην τηλεόραση, ενώ σαν θεματολογία η τηλεόρασή μας τι έχει, mm-hmm. τα τελευταία χρόνια θα καταλάβεις ότι δεν είμαστε και μια συντηρητική τηλεόραση, για παράδειγμα. Απλά ξαφνικά θυμόμαστε ότι, όχι, αυτό δεν είναι πολύ clean cut, ας πούμε, για να το πούμε. Στην πραγματικότητα δεν μου αρέσει καθόλου να προκαλώ. Ίσα-ίσα αισθάνομαι πολύ αμηχανά όταν βλέπω να είναι απομονωμένο μια φράση μου, ας πούμε, και να γίνεται πρωτοσέλιδο, όχι πρωτοσέλιδο. Κατάλαβες στα sites και στα blogs τίτλος. Και ότι φαίνεται ένα πολύ ακραίο πράγμα, το οποίο όμως μέσα στη ροή του λόγου είναι πολύ φυσιολογικό. Απλά κάποια πράγματα μου φαίνονται πολύ απλά και κοίταξε, η λογικά. Είναι, και εσύ δηλώνεις πράγματα, όπως είχες πει, ας πούμε, ότι έχω κάνει σεξ σε δημόσιο χώρο στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Για να τελειώνουμε λιγάκι με αυτό το θέμα. Ποτέ δεν είχα ποτέ την ανάγκη να γυρίσουν και να πω ότι, ξέρετε, έχω κάνει σεξ δημόσιο. Όχι, με ρωτήσανε. Με είχε ρωτήσει ο Ουγγαρέζος, μάλιστα. Ναι. Γιατί μετά θυμήθηκα κιόλας πρόσφατα, με ρώτησαν κιόλας για τον Αρναούτογλου. Ο Αρναούτογλου είχε κάνει ένα δημοσίευση. Ήταν ένα παιχνίδι με τον Ουγγαρέζο, νομίζω το Ούγκα Challenge ήταν, που ναι. λέγαμε διάφορα και με είχε ρωτήσει και μου είχε πει ποιο ήταν το ακραίο. Εντάξει, συγγνώμη τώρα, πραγματικά δεν θέλω να ξανασυζητήσω για αυτό το πράγμα, γιατί όλη η τηλεόραση ασχολείται με αναδημοσίευση άλλων πραγμάτων. Δηλαδή είναι τρομερό. Μα έτσι γίνεται όμως. Άμα πεις ένα πράγμα, θα σε κυνηγάει για όλους τους, το ξέρεις, Μαρία, αυτό. Έχω πει κι άλλα σημαντικά νομίζω πράγματα και δεν με έχουν κυνηγήσει. Δεν μπορώ να το θυμηθώ, γιατί κι εγώ, άμα πατήσω αναδημοσίευση, βγαίνει το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Τελευταία σε βλέπω και πάρα πολύ στα social που πηγαίνει πάρα πολύ στη φύση. Αυτό είναι λόγω σκύλου. Γι' αυτό το κάνεις ή γιατί γουστάρεις εσύ να πας στα ποτάμια? Γιατί γουστάρω και ανακάλυψα τη φύση με λόγω σκύλου. Γιατί πιο πριν δεν μ' άρεσε, δεν ήμουν πολύ εκδρομικός τύπος ότι να πάω σε ένα πάρτι. Αυτό είναι η εντύπωση μου δίνεις και εμένα. Ότι είσαι άνθρωπος party animal, θα βγεις το βράδυ. Δεν είχα το σκύλο όταν κάναμε το serial. Δεν τον είχε το σκύλο? Όχι. Το σκύλο τον απέκτησα 25 Μαΐου πέρυσι, τέτοια εποχή. Δηλαδή το προηγούμενο Μάιο, όχι αυτόν, τον προηγούμενο. Παιδί μου, και στο σύριαλ όταν ήμασταν, μπορεί να μην είχε το σκύλο, αλλά δεν πηγαίνατε με την. Τότε μου είχε αρχίσει. Είχε αρχίσει η αγάπη σου με τη φύση. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνατε δρομές, το θυμάμαι. Αλλά με το σκύλο τώρα κορυφώθηκε. Στα βουνά. Τώρα κορυφώθηκε με το σκύλο. Έτσι. Τώρα ο σκύλος με έφερε κοντά στη φύση. Ο σκύλος με έφερε κοντά στη φύση και μακριά από τους ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν και ένα άλλο θέμα που έχεις πει εσύ ως κουτσή Μαρία, ότι πρέπει ο κόσμος να σε στηρίξει για ένα μαραθώνιο. Αυτό για πες είναι το βασικό μας θέμα, παιδιά. Αυτό είναι το βασικό μας. Συγκεντρωθούμε. Πέντε μαραθώνιοι σε πέντε μέρες. 18 με 22 Οκτωβρίου. Πέντε μαραθώνιοι σε πέντε μέρες. 42 χιλιόμετρα τη μέρα. Εσύ θα τα πας και τα πέντε. Εγώ ήδη. Ορκίζεσαι. Ναι. Εγώ πιστεύω. Δεν θέλω να σε αποτρέψω. Δεν θέλω να πω. Θα αντέξει καλέ πέντε μέρες, πέντε μαραθώνεις εσύ. Και τι θα κάνω? Θα μπω στο βανάκι και θα το κλέψω? Αυτό υπονοείς? Όχι, αυτό δεν παρακινεί υπονο... τον κόσμο. Εμένα με παρακινεί. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, δεν είσαι αθλητικός τύπος. Δεν τρέχεις στη ζωή σου. Δεν είσαι. Δεν θα τρέξω καταρχάς. Θα περπατήσω. Αχ, έχουν αρχίσει τα πονά να αρχίσουν να μειώσουν σκελετικά. Μόνη τη βάση και αντιφάση. Ναι, γιατί κάνω προπόνηση. Θα σου πω. Είναι ένα challenge. Η αξία αυτού του πράγματος είναι ότι δεν μπαίνεις σε έναν άνθρωπο γυμνασμένο. Α, να πάνε εμείς οι αγύμναστες. Α, γεια σου. Οι αγύμναστες πρέπει να πάνε, οι μεσόκοπες αγύμναστες. Μετά να μην γυρίσουμε ποτέ πίσω. Υπάρχει αυτό το ρίσκο. Αλλά είναι για καλό σκοπό. Είναι για τη φλόγα. Είναι για τα παιδιά της φλόγας. Αυτή υπήρχε η πρόταση του σταθμού. Είπαμε να το κάνουμε στην αρχή, όπως καταλαβαίνεις, εγώ πάρα πολύ, πολύ χαρά. Είπα ναι, ναι, να το κάνουμε, γιατί όχι. Μετά κατάλαβα την προπόνηση και την προετοιμασία που έχει να κάνει και φυσικά το πήρα πίσω. Μετά δεν μπορούσα να το πάρω πίσω. Τέλος πάντων, τώρα έχω μπει σε ένα ρυθμό έντονης προετοιμασίας. Το Παρασκευοσαββατοκύριακο, ας πούμε, που μας έρχεται. Θα περπατήσω εκεί γύρω στα 25 με 30 χιλιόμετρα την Παρασκευή. Ναι, 25 χιλιόμετρα είναι από εδώ ως πού, ας πούμε. Αν φύγεις, περίμενε. Αν φύγεις από το κέντρο της Αθήνας μέχρι Τέρμα Γλυφάδα, νομίζω είναι εκεί γύρω στα 25 χιλιόμετρα. Εντάξει, το περπατάς. Δεν είναι ότι δεν το περπατάς τώρα. Πέντε μέρες σε ρί όμως αυτό είναι το θέμα. Θα το ναι, αυτά είναι 30. Εμείς θα κάνουμε 42. Mm. Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Στην πραγματικότητα όμως εδώ πέρα σκέψω ότι έχω και την υπόλοιπη μου ζωή. Έχω δηλαδή την κόλφα, το σκυλό μου που τον πηγαίνω βόλτα το πρωί το ραδιόφωνο. Εκεί πέρα θα κάνω μόνο αυτό. Δηλαδή θα ξυπνάω πουρνό κατά τις 7, θα το πιάνω ποδαράτο. Στα 15-20 χιλιόμετρα θα σταματάω, θα κάνω ένα διάλειμμα, μετά θα ξαναπιάνω. Τι να κάνουμε τώρα? Το θέμα είναι να μάθουμε για τη φλόγα, έτσι. Να ενημερωθούμε για το έργο της φλόγας που είναι για τα παιδιά που έχουν καρκίνο.
που είναι πολύ συνηθισμένος ο παιδικός καρκίνος, αλλά και σε μεγάλο ποσοστό οι άσημος, mm-hmm. δηλαδή 4 στα 5 παιδιά καταφέρνουν να συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικότητα και να ιαθούν. Και εμείς λοιπόν στηρίζουμε, μπράβο, πολύ ωραία το βάλατε, γι' αυτό καλούμε στο 19813, 19813, που είναι το τίποτα, ξέρεις πόσο κοστίζει το τηλέφωνο. Τίποτα. Εντάξει, 2,60. Εντάξει, θέλω να σου πω για το σκοπό ένας καφές που και ένα κουλούρι. Για τον σκοπό που γίνεται είναι τίποτα, πραγματικά. 2,60 από σταθερό και 2,48 από κινητό, συν τα τέλη κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με τον πάροχο. Τηλεφωνούμε λοιπόν εκεί πέρα. Βγαίνει ο αυτόματος και λέει: ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνο. Δεν έχεις να πεις και πολλά, εκτός και αν θες να πεις κάτι, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Υπάρχει ούτως ή άλλως και το site της Φλόγας, floga.org.gr, που μπορείτε να μπείτε και να ενημερωθείτε και να δείτε το σπουδαίο έργο της Φλόγας. Το οποίο εκτός από ότι έχει ξενώνες, 52 ξενώνες και φιλοξενεί παιδιά από όλη την επαρχία. Τους στηρίζει οικονομικά. Τους γονείς που μπορεί να πρέπει να φύγουν από την επαρχία να μείνουν εδώ για ένα διάστημα μέχρι το παιδί να κάνει χημοθεραπείες. Κάνουν κατοίκον νοσηλείες, εκπαιδεύουν γιατρούς, χρηματοδοτούν το ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο, είτε κάνοντας αναγεννήσεις πτέρυγας, είτε φέρνοντας καινούριους εξοπλισμούς. Κάνουν τρομερό έργο και είναι από το 1982, από ανθρώπους που οι ίδιοι βίωσαν τον παιδικό καρκίνο, τα παιδιά τους. Και οι οποίοι συσπηρώθηκαν και αποφάσισαν να κάνουν αυτό. Αυτό το μαραθώνιο θα το κάνεις μόνη σου, για να καταλάβω. Και είμαι ανοιχτή σε όλες τις προσκλήσεις. Δηλαδή, αν θέλω να έρθω εγώ παρέα μαζί σου, μπορώ. Μακάρι, Παναγίτσα μου, είμαι ανοιχτή. Όποιος θέλει να δει, εγώ θα ξεκινήσω από την πλατεία Συντάγματος του Ναυπλίου. 18 του μήνα, πουρνό-πουρνό. Θα έχουμε διάφορα σημεία που θα σταματάμε. Και εννοείται ότι μακάρι να έρθει κόσμος πολύ να περπατήσει μαζί μου. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να μιλήσω και πολύ. Ξέρεις πόσο μου αρέσει να μιλάω. Αλλά σε εκείνη τη φάση δεν ξέρω. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θα έχεις κουράγιο να μιλάς και να περπατάς. Δεν θα έχω κουράγιο, νομίζω. Δηλαδή, όποιος έρθει το πρώτο 10.000 θα είναι καλά. Μπορείς να λες, μίλες και εγώ θα απαντάω με ναι και όχι. Εγώ θα ακούω όμως. Ναι. Θα ακούω όλα. Μακάρι να έρθει και κόσμος και να περπατήσει μαζί μου. Έχω κινητοποιήσει και φίλους μου, θα είναι ακόμα πιο ευχάριστα και θα είναι πιο ωραίο. Θα γίνονται όλα πιο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θα υπάρχει βέβαια ένα βαν που θα με ακολουθεί, ένα τροχόσπιτο στο οποίο θα κοιμάμαι εκεί και τα βράδια. Mm-hmm. Γιατί η ταλαιπωρία δεν πρέπει να έχει τέλος. Πρέπει να κοιμάσαι και το βράδυ να μην είσαι. Να είσαι ένα. Υπάρχει, θέλω να πω ότι στον Easy που είμαστε, υπάρχει το εμπορικό τμήμα που όλα τα παιδιά δουλεύει πάρα πολύ κόσμο για αυτό το project. Γιατί ξέρεις, από το να πάρουμε την ένδυση να είμαστε υπό την αιγίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου, μέχρι οτιδήποτε, από το τι θα βάλω αθλητικό. Ξέρεις, είναι μια τεράστια προσπάθεια και είναι όλοι συντονισμένοι. Και μπράβο σου που το κάνεις αυτό. Μακάρι να μαζευτούν χρήματα για τη Φλόγα, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι καλό. Εγώ τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είμαι μετά. Όσο πλησιάζει ο χρόνος, είμαι και πιο αγχωμένη. Ναι, με πιάνει άγχος, μήπως πάρουν οι έχεις γυνάτη που λέγαμε εμείς. Αυτό είναι αλήθεια. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι και σκυλή μαύρο του πολέμου, πιστεύω ότι θα προτιμήσω να φτάσω στο νήμα του τερματισμού και μετά να καταρρεύσω και μετά να σας αποχαιρετήσω, αλλά πριν ποτέ.